μας σήμερα είναι η διάσημη TikToker. Πώς το έχεις στο TikTok? Ραφαέλα CH3 νομίζω. Έψαχνα να βάλω, να μην έχει 2, 3, 5, 7, 40. Α, κατάλαβα. Αλλά ναι, το παίρνουν και μετά οι περισσότεροι είναι πολλοί που βάζουν επίθετό τους. Αλλά εγώ δεν θέλω να βάλω την όλη σειρά. Α, ναι. Και λέω τώρα να βάλω το μισό. Πάλι το μισό δεν μου αρέσει. Δηλαδή δεν είναι και κάτι πιασάρικο να πεις. Καλά, είναι μία εγώ που τη βλέπω και έχει ένα όνομα πιο μπερδευτικό. Κάτι, Queen, κάτι. Αυτή που πως στείλει με τα μαύρα μαλλιά που είναι χορεύτρια. Ναι. Και είναι το όνομά της, αλλά αντάλλον, δηλαδή κάνω scroll απλά για να τη βρω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Είναι αυτό που, αυτά που βάζει, είναι αυτά που σκέφτεσαι εσύ και νομίζω ότι μόνο εσύ τα σκέφτεσαι και τελικά τα σκέφτονται όλοι μάλλον τελικά. Μόλις να πάρω αυτό το κορμάκι. Κατσάρα. Ναι. Και ήτανε σαν έκθεση, δεν ήταν σαν ρούχο. Έχουμε κάνει. Τι είναι αυτό? Μπαίνω μέσα, λέω τι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Είναι σαν πίνακα, πώς το λένε αυτό που ευθυσιακό κέντρο. Ναι, λέω τι είναι αυτά, δύο μπλουζάκια από εδώ, είναι σαν κάποιος να άφησε τα ρούχα του σε μια γωνιά. Ναι. Δεν έχει, ξέρω εγώ, πέντε μπλούζες τις ίδιες να βρω το σμόλ, ας πούμε. Ναι, τα έχουν λίγο μπερδέψει. Τι είναι αυτό, γιατί δεν καταλάβαινα πού να ψάξω. Γιατί π.χ. βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα τείχο με μπλουζάκι, α, εκεί θα είναι. Μόνο εκεί τόσο άλλο το μαγαζί, ήταν και όλα, ήδη όπως ήσουν στη Λαϊκή, πραγματικά έλεος. Α, επειδή πήγες εκτόσεις, ρε. Δεν ξέρω αν είχε εκτόσεις. Όχι, είχε. Δεν ήταν εκτόσεις. Είχε. Α, είχε. Ήταν έτσι, ρε. Ήτανε... Όχι, εγώ που είχα πάει μετά, το ψάξανε. Μέρα ήταν τις γιορτές, τώρα το πας. Ήταν, σου λέω, όλα τα μισά που ήταν ένα κάτω. Γι' αυτό. Δεν μπορώ εγώ να ψωνίσω έτσι. Ναι. Στο H&M δεν ήταν έτσι. Ναι. Ήταν κανονικά. Μπορεί να είχαν αλλαγές. Δεν ξέρω. Είχε μια ώρα από εδώ μέχρι εκεί. Τον νύχι σου. Εντάξει, φεύγω. Τι φαντάζεσαι. Yay! Τέλος. Ποτέ έτσι έκανα αυτό το σχήμα τον νύχι. Έτσι. Ναι, αυτά τα χρώματα. Τετραγωνίζω στρογγυλό. Τι εννοείς? Όχι, εννοώ έτσι αυτό εδώ το άσπρο που κάνει έτσι. Εντάξει, δεν είναι κάτι αυτό. Σου λέω και καλά ότι έτσι βγαίνει πάντα έτσι. Yeah. Και αυτό με γραμμές. Είναι έτσι και καλά αυτό που βγάζει τον ήχη. Ναι, δεν είναι κάτι. Ωραία, βάλε το μέσα. Θα καώ. Ναι. Α, νομίζω, δεν ξέρω. Βάλε το και άμα καείς, βάλε το. Άμα καώ να το βγάλω είναι πολύ αργά. Ναι, μετά δεν μου άρεσε αυτό το άσπρο που σου στείλα. Μου φαίνεται πολύ. Ότι μπορεί να φαίνεται παιδικό, επειδή είναι μικρό το νυχάκι. Αυτό όμω και αυτό που μου είδε χρωματιστό γαλλικό. Θα είναι σαν την Πέμπα που έχει κάνει. Δεν είναι μεγάλο, είναι η Μαρία. Μάλιστα θα το κάνω και λίγο μεγάλο και θα το κάνω στυλ. Και το στυλ μου είναι άλλο, οπότε θα είναι σαν παιδικό νυχάκι. Μαγαριτούλε, Χέιλι Μπίμπερ. Εγώ δεν είναι σαν να κάνω πάρτι στο δημοτικό. Δηλαδή γι' αυτό δεν κάνω πλέον σχέδια. Γιατί δεν κάνει κάτι νύον. Νίον, εγώ! Νίον και από πάνω, ξέρω εγώ. Την άσπρη μπλούζα με το μπλε από εδώ που είναι τελείως κολεγιακό. Τελείως. Ποιο? Έχω μια άσπρη μπλούζα που είναι εδώ, μπλε εδώ και μπλε εδώ. Που είναι αυτό το στυλ. Στη δουλειά. Στη δουλειά, ναι. Όχι στη δουλειά. Στη βόλτα μόνο. Α, δεν πάει με το στυλ, ναι. Ναι, αυτό είναι, δεν πάει. Είναι άκυρο. Α, καλά. Βάλτε άλλο χέρι. Σε διάφορα μόνο την πλούσια της δουλειάς και ό,τι και να κάνεις πάει, γιατί είναι μαύρο. Πονάνε. Όχι. Α, και περίοδο. Βρήκαμε ώρα να κάνουμε τέτοιο. Είναι πολύ εξωδέρμαστο γι' αυτό. Δεν είμαι προετοιμασμένη.
Μπαλαρινέ. Τι ήθελες να μου κάνεις εσύ? Α, δεν έχω θέμα. Τι τράβαμε, δεν μου πάει το μπαλαρινέ. Μπαλαρινέ κάνεις τους καλύτερα. Ναι, ναι. Φερτώ. Το άλλο ήταν. Να το κάνουμε ένα-ένα. Δεν θέλω να πονάω πολύ ώρα. Α, κλία ρε, βγάλα εγώ. Ροζ πρέπει να στα κάνω. Α, έχω και το natural. Το έχεις δει που το είχα κάνει εγώ? Όχι. Σ' άρεσε ένα γαλλικό που έκανα. Πού να που είχα γαλλικό με... Με κάτι glitter που ήταν τις γιορτές. Όχι, όχι, όχι. Ας το ροζ, γιατί μπορεί να σ' αρέσει. Ξέρω εγώ τι μου σου κάνει εδώ πέρα. Γαλλικά με glitter μου κάνει, δεν ξέρω. Μπορώ να μην στο κάνω το glitter. Αυτό δεν πες τώρα να κάνουμε το glitter. Ναι. Για το βίντεο δεν μου πες να κάνεις νύχι. Α, εντάξει, γα. Γι' αυτό ήρθα, αλλιώς θα τα έκανα κόκκινα. Κάνε για ό,τι κάνεις. Γράφει τώρα. Ναι. Α. Γιατί είναι τώρα κέριο τέτοιο αυτό που κάνεις αυτό. Ναι. Τα λουκανικάκια μου. Πόσο το θες, εδώ στο 3. Ναι, με ρωτάς τώρα που ξέρω εγώ τι νούμερο είναι αυτό το 3. Εδώ που το είναι. Το βλέπω όπως το βλέπω και ό,τι είναι. Ξέρω εγώ πριν τι είχα. Δεν είδα, δεν παρατήρησα. Δεν ξέρω. Για να δω. Όλα καλά είναι. Εκεί. Ναι, καλό είναι, μακρύ. Οπα. Τι? Εγώ το κάνω rearrange για να είναι πιο στη μέση του βίντεο. Mm. Εντάξει, στο κοντένο μετά απλά, μην το θε... δεν νομίζω να το θες πιο μακριά. Όχι, δεν θέλω πολύ μακριά, σου λέω, γιατί δεν μπορώ να πιάνω τα λεφτά. Αλλιώς δεν είχα... Δεν είχα θέμα. Τε πονάει. Ναι. Δηλαδή μετά θα κάνεις και έτσι ή θα καράτε. Όχι. Τώρα πονάω λίγο. Εντάξει θα βγει. Βάλ' το μέσα. Καινούργια είναι αυτό που μου κάνεις. Ποιο? Να μου βγάζεις μόνο, να κάνεις πρώτα το κάτω-κάτω και μετά το άλλο. Δεν μου έχεις ξανακάνει αυτό. Γιατί δεν έκανες από την αρχή, έκανες συντήρηση. Έτσι το κάνουνε. Ναι, αλλά και παλιά που το κάναμε έτσι, νομίζω μου το βάζεις όλο από την αρχή. Το διαφανιζέ μου βάζεις κιόλας. Ναι. Ναι, όταν την τελευταία, ας πούμε, φορά που τα έκανα. Α, δεν θυμάμαι. Με τέτοια. Ναι. Να βάλει τσιρογοντζέλ, ας πούμε. Όπως σε βολεύει το κάνεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, αλλά δεν σου έκανα πρώτα την επέκταση και μετά τον ήχη. Όλο μαζί το τζέλ. Ναι. Ναι. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Όπως θες το κάνεις. Και με μία μπύλια όπως το κάνεις, αλλά είναι πιο... Πιο λίγο ξύσιμο θέλει, αν το κάνεις έτσι. Καλά, αυτό τον ήχη μου το ξύνεις από τη γωνία πολύ. Αυτό. 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 Ναι, και κάνει ας πούμε μυτερό και με ενοχλεί μετά γιατί μένα το δάχτυλό μου. Γιατί μου το λες. Ακουμπάει εδώ. Γιατί το έχει ξύσει, τι μου κάνει, μου ξανά κάνει πετάλο. Το στρογγυλέψω, τι εννοεί. Δεν γίνεται, θα σου εξηγήσω. Mm. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Το ξύνει, ξέρω εγώ, γιατί είναι έτσι λίγο στραβό. Οπότε ξύνει ναι. Για να γίνει ευθείο από πάνω. Ναι. Και από κάτω κάνει. Φεύγει, ρε παιδί μου, το τζέλ από πάνω. Ναι, ναι. Δεν κατάλαβα. Περίμενε, θα σου δείξω μετά. Έπρεπε να σου το δείξω πριν τα βγάλει. Ναι. Και τι κάνει, νητή. Ναι, είναι λεπτό, ρε παιδί μου, τον είχε εκεί πέρα ναι. Και με ξύνει εδώ, με ξύνει, με τσιμπάει να το πω, με ενοχλεί, ψυχαναγκασμό, επειδή εμένα είπα τον είχε μπροστά εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και με ακουμπάει αυτό το δάχτυλο που είναι μυτερό, τον είχε, ναι. Μυτερό δεν το λες, αλλά κατάλαβες τι εννοώ, λεπτό. Ναι. Και με ενοχλεί. Εντάξει.
Αυτό και ήθελα να σου πω να μην το ξύ, δεν πειράζει με λίγο στραβό, χαίστηκα. Για να είναι χοντρό, για να μην με ενοχλεί. Μπορεί και να ισιώσει και να είναι και χοντρό. Δεν μπορεί. Κάθε φορά μου το κάνει έτσι. Γιατί το νύχι μου είναι στραβό πάνω στη βάση. Πώ να σου πω. Μπαλαρινέ φαρδί θα σου κάνω. Ναι. Όχι μύτη-μύτη. Ναι, όχι, δεν μου αρέσει μύτη-μύτη. Θα μου αρέσει έτσι και τετράγωνο να τα άφηνα. Όχι, όχι. Αλλά δεν πολύ είναι πατάτα. Ναι. Ναι. Πολύ πατάτα, ρε, μα λέει μετά πόσο βασί έχω. Ναι. Εντάξει, θα αφήσω τετράγωνα. Όχι τόσο. Θες. Λίγο πιο στενό να είναι. Εντάξει. Για να μην είναι ωραίο. Ωραίο και έτσι, ε. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά. Τέλειο. Είναι αυτό. Το τζέλι. Τώρα έτσι. Jelly cover pink. Τι καθαρό. Light pink. Light pink. Έτσι θα είναι. Έλα. Τι καθαρό λέω αυτό. Το δείχνω. Καλά, άμα κάνει νύχια δεν έχει τίποτα καθαρό. Όλα είναι βρώμικα. Οπότε αν έχει μια καθαρίστρια να σου καθαρίζει όλο το μπουκαλάκι και όλα τα κάθε ένα λεπτό. Για βάλε αυτό. Και αυτό πάλι δύο, ε. Ναι. Και κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά μπορεί να σου φανεί πολύ μπουμποδίστικο. Να κάνουμε γραμμές. Ω, σε γάμιστα τώρα, ε. Τι γράμμες τώρα. Με άσπρο. Ναι. Και πάλι πάνω στο άσπρο γκλίτερ. Αυτό που μου είχε στείλει δεν μ' άρεσε. Τι σου είχα στείλει? Σαραγάδα ήταν. Ένα μπλεζ έτσι ροζ με τέτοιο. Σαραγάδα ήταν. Είναι, όλοι αυτό κάνουν τώρα. Είναι, μα είναι κάτι που είναι μικρό το νύχι, δεν μπορώ να το βάλω, ας πούμε. Ας πω, μετά θα βγει κατά. Πρέπει να κάνω, κάτι, να κάνω τεράστια νύχια από τώρα, να το βάλω ξέρω στο 6 και να το κάνω. Ναι. Δεν γίνεται όμως. Γι' αυτό πλέον τα έχω εγκαταλείψει τα σχέδια, γιατί μ' αρέσουν και μετά βλέπω ότι γίνει μπεμπάκι πάνω στο νύχι μου, μπουδίστικο. Το ξανά βαλές την αρχή. Ναι. Το ξέρω θα μου το πεις. Ποιο? Λέω τώρα θα μου πει, τι λες μωρή. Ωραίο, αλλά πάνω στο δικό μου ρε φίλε, γι' αυτό προσπαθώ να βρω τι να σου κάνω, που να μην σου φανεί και πολύ κοριτσίστικο. Ναι. Έτσι, αυτό το γλίτερ ωραίο είναι, μεσαλικό γλίτερ. Πάρα πολύ ωραία, αλήθεια. Και στο TikTok ανεβάζουν πάρα πολλές κοπέλες live με νύχια. Live όμως. Ναι. Πολύ ωραία. Θα το έκανα, αλλά δεν έχω followers. Γιατί το έχουν κάνει αυτό το στο TikTok, έτσι, να μην μπορεί, για να μην κάνει να μάνουν όλοι live. Ναι. Μα άμα πρέπει να φτάσει στους 1000. Α, όχι πολλούς. Ναι. Ναι. Ναι, για να κάνεις live. Α. Και για να πληρώνεις σε 10.000. Ναι. Με 10.000 view και 10.000 like. Εμά. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά. Στο YouTube, γιατί... ας πούμε, κατευθείαν θα μπορεί, ας πούμε, ναι, 0,001 cent, ας πούμε. Ναι, ναι, αλλά σκέψε ότι στο άλλο δεν παίρνεις τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα, ας πούμε, πες, εγώ θα πληρωνόμουν. Ναι. Κάνε έτσι. Και πολύ μεγάλο το όριο τα 10.000. Δηλαδή, 10.000 στο YouTube είναι πολύ επιτυχία. Πολύ επιτυχία. Ναι. Είναι καλό ποσό. Να πω γιατί στο TikTok είναι πιο εύκολο. Αν ανέβει. Ναι, γιατί είναι ένα scroll και είναι. Α, okay. Σου βγάζει πολύ, ας πούμε. Mm. Και άμα είσαι και άτομο που π.χ. που είναι σαν την άλλη, που κάνει κάτι αστείο και θα το στείλει ο άλλος. Α, οπότε θα ακολουθούν ξανά. Πιο εύκολα. Ναι, ενώ στο YouTube δεν στέλνει. Ναι, δεν στέλνει. Ενώ σε αυτό στέλνει. Στείλτε εμένα. Στείλτε με. Ωραία. Εντάξει, το βάλες το άλλο δύο φορές. Ναι. Και νομίζω ότι το ξανάβαλα. Όπα, τώρα κάνει κάτι δίσκο πάνω. Εντάξει, εντάξει, βγάλ το. Φοβά. Όχι τίποτα, όχι, όχι, έτσι το κάνω. Α, πολύ ωραίο χρώμα. Εγώ έβλεπα μία που... πώς το λένε, που είχε 7.000 και έκανε σχεδόν live σχεδόν όλη την ώρα. Ναι. Και σε μία εβδομάδα έχει, ναι, 22. Wow! Πώς θα γίνω και εγώ TikToker. Πόσο εύκολο είναι, τι εννοείς? Δεν είναι. Μα αυτή, ας πούμε, είναι trans. Είναι κάτι που θα πεις ότι. Α, okay. Α, για να δω τι κάνει. Α, ναι, έχει ενδιαφέρον. Είναι, ξέρω, έχει ενδιαφέρον. Είναι, ξέρω εγώ.
αυτό το μπίμπο, πώς πω, είναι... Εντωμεταξύ δεν βάφεται, έχει πολύ ωραία. Πώς να σου πω, είναι ας πούμε αυτό το ενδιαφέρον που θα δεις, ας πούμε. Ναι. Ναι, τώρα να δεις εμένα να κάνω νύχια, τι να με κάνεις. Ναι, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, δεν κάνει, να σου πω κι εγώ στα live που έχω δει, κανείς δεν κάνει τίποτα. Στη σχολεία μια άλλη από κάτω και μια κάνεις την παρέα. Ναι, δεν έχει κάτι και είναι, ας πούμε, ό,τι τύχει. Ό,τι τύχει ο άλλος να σου κάτσει να τον βλέπεις. Αν σου τραβήξει ενδιαφέρον απλά. Ναι, αλλά κανείς δεν κάνει και κάτι στο live. Όλοι λένε κάτι από αυτό, κάτι που συζητά στα σχόλια. Δεν έχει κάτι. Ας πούμε, χθες έβλεπα ένα, έτσι που έκανα scroll, με τη Ρωμία ήταν ένα, δεν κατάλαβα. Ήταν εντυμένο αγελάδα, κατάλαβες, αγελάδα, κανονικό με στολή. Είχε κάτι τραγούδια από πίσω, καλοκαιρινά φάση και χόρευε με το δωμάτιο, είχε τα light, τα φώτα που αναβοσβήνουν και είναι χρώματα. Α, ναι. Δίσκο, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Κατάλαβες. Ναι, φωτορυθμικά. Ναι, και χόρευε το τραγούδι. Τι είναι αυτό, εντυμένη αγελάδα και να το παίρνω. Τώρα εγώ πώς το σκέφτηκε, τι θα κάνω, θα τη δω αγελάδα και θα χορεύω μόνο στο δωμάτιο. Θα είχε τη στολή, θα την έβαλα και θα ανοίξει το live και μετά θα. Μπορεί, αλλά. Αυτό δεν είναι πολύ αστείο. Να κάνω δύο λεπτά την αυτό. Αλλά οι άλλοι δεν κάνουν κάτι, απλά συζητάνε. Και σου λέω μέσα σε μια εβδομάδα το αυτό, γιατί ας πούμε την είδα, την ακολούθησα ας πούμε, βλέπεις Στάνα Μότζο. Κάνει TikTok. Όχι, αλλά βλέπεις γενικά. Μια που έχει, πώς τη λένε. Η Μπρουκ. Όχι η Μπρουκ, η άλλη, πώς τη λένε, η Λάιλα. Η Λάιλα που είναι sugar baby και κάτι τέτοιο είναι ας πούμε, τέτοια φάση. Okay. Και δηλαδή σε τραβάει ας πούμε να δεις, αλλά δεν κάνει και κάτι. Ναι, απλά επειδή ξέρεις ότι είναι sugar baby. Ναι, η Λάιλα είναι, η άλλη δεν ξέρω αν είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα βλέπεις ας πούμε τι κάνει. Ναι. Μία θα φτιάξει μπουκλά το μαλλί και βγάζει μικρό βιντεάκι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πως κάνει κάτι. Ναι. Εμένα μου αρέσει το TikTok να βλέπω γιαγιάδες. Γιαγιάδες. Ναι. Α, που είναι η γιαγιά σου, ξέρω εγώ. Ναι, πας στη γιαγιά σου και της λες γιαγιά, τα έχω με ένα μαύρο, και αυτή φρικέρνει. Α, ναι, και τώρα σου λέει, θα βάλω κάτι, δεν βρήκα βεγγαλικά, θα βάλω ένα μπαρούτι στην εκκλησία. Και καλά για τα βεγγαλικά που κάνουν το Πάσχα. Ναι. Γιαγιά λέει, δεν βρήκα βεγγαλικά αυτή το Πάσχα και θα πω στην εκκλησία να βάλω κάτι, ένα μπαζούκα, μπαρούτι, κάτι ένα και καλά που είναι πολύ μεγάλο, που είναι σαν έκρηξη. Ναι. Και νευρίαζε μετά, μου φαίνεται πολύ αστείο. Μου φαίνεται πολύ αστείο οι παππούδες. Χθες με διάχνω μια γιαγιά και της είχε δώσει το παιδί της, ξέρω εγώ, το εγγόνι της, φρέντο, εσπρέζο και τη... Καλά εννοείται πως δεν είπε ποτέ φρέντο εσπρέζο αυτή, είπε κάτι δικά της. Ναι. Και λέει, είχατε τέτοια στην εποχή σου. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι είναι κάτι, απλά είναι αστείο. Ναι. Εγώ βλέπα μία που έλεγε, θα έρθεις αύριο. Ήρθα χθες, λέει, δεν μπορώ, αύριο έχω δουλειά. Αν δεν θα έρθεις αύριο. Πάρε αυτά, πεντάρικο τώρα. Ναι. Δεν θέλω ρε γιαγιά, έχω, πάρτο, πάρτο. Ήταν η κλασική γιαγιά που μπορεί κουστά με μπλούζα και μια ζακέτα έτσι στους ώμους και την παντόφλα. Πολύ γλυκούλα. Άντε λέει, γεια σου γιαγιά, θα έρθεις αύριο. Του λέγε έτσι, το θα έρθεις αύριο, ήδη που θα της έφερε φαγητό, δεν είχε να φάει, και δεν είχε να φάει ήταν, ξέρω εγώ. Θα έρθεις αύριο. Και αυτή που μου είχε στείλει, που είχα δει και εγώ που έλεγε, αυτό το μυξωμάτι λέει για τις μίξεις μου. Αυτό για τα δάκρυα. Τι λέει, κρέζε, βλέπω εδώ σασμό. Κάτι. Αυτό για άμα υδρώσω, κάτι τέτοιο κοντρόλ μου. Κλαίω επειδή είσαι μακριά. Είναι κάπου μένει το παιδί και είχε πάει για Πάσχα. Α, δεν είναι κάτι τέτοια έλεγε. Κλαίω επειδή είχα το παιδί για τη μίξα, αυτό για το δάκρυ, αυτό για άμα υδρώσω, κάτι τέτοια. Τον υδρότα. Τον υδρότα μου. Το τηλεκοντρόλ, μετά δεν ξέρω τι είχε, τα έχει στέλνει. Είχε τα φυλάδια του Λίτλ. Το κάτι... Όσο δεν είσαι άρρωστος, τα είσαι όλα γύρω.
μάθεις μετά να γίνεις viral, πρέπει να λες κάτι πολύ controversial. Ναι, κάνω εγώ λόγω. Έχω παρατηρήσει ότι π.χ. βλέπω με άτομα, για να μην πω κάποιο όνομα, ναι. Που προσπαθούν να, πούμε, να το κάνουν αυτό. Α, επίτηδες. Ναι. Θα πούνε κάτι, ας πούμε, ή απαντάνε, ξέρω εγώ, νευριασμένα, επίτηδες. Α, χωρίς να έχουν νεύρα. Απλά επίτηδες. Ναι, ρε, θα απαντήσω, ας πούμε, μόνο στα αρνητικά σχόλια για να σχολιάσουν οι άλλοι. Εγώ έτσι το βλέπω. Mm. Για να μου σχολιάσουν, να κάνω engage, ας πούμε. Γιατί ήθελα, ας πούμε, να κάνω. Ποιος το κάνει αυτό? Δεν μπορώ να σου πω. Α. Γιατί θα βγάλεις βίντεο. Ναι. Αλλά. Το ξέρω το άτομο αυτό. Ναι, ναι. Α, okay. Και το παρατηρώ. Δηλαδή... Μου πεις ο Σάμουελ Τότσι. Όχι, ρε Σάμουελ, όχι. Μας γαλάτος, ναι, άικον, κρομόνας. Ακούνα ζούμπο, Μαρία, 6-5-4-3-2-1-8-65. Και η Τζο. Δεν μπορώ να γνωρίσεις. Γιώργο 32, νομίζω ότι είσαι σε άλλο TikTok. Σε άλλο. Ήταν τόσο, ακριβώς, Μαρία, user, τα τρία που το διάβασε όλο. Δεν μπορώ να έχω μίξες άντε εδώ μέσα. Και αυτό ήταν, τελεία, αυτό δεν έκανε κάτι, δεν είπε κάτι άλλο στο βίντεο. Α, ναι, ωραίο και το σκάλπτινγκ έτσι. Ναι, δεν θέλω πάρα πολύ. Ακούω να σου πω. Δεν μπορώ να έχω μίξες. Ούτε τη μύτη μας δεν ρουπάμε εδώ μέσα. Άντε. Δεν μπορώ να άρρωστος. Είχε πει σε άλλο ότι είναι άρρωστος. Το προηγούμενο μου έλεγε ότι είμαι άρρωστος και έχω κάτσει 5 μέρες είμαι εδώ και δεν έχω κουνήσει, ας πούμε. Δεν ακολουθώ πολλούς. Σου λέω ακολουθώ πάρα πολύ λίγους και τέτοιες γιαγιάδες. Την άλλη που την Τζέο Κουίν, αυτή ναι. Το όνομα αυτό. Ναι. Τι άλλο βλέπω. Βλέπω νύχια πάρα πολλά. Mm. Δεν έχω κάτι διπλή. Α, και μαμάδες βλέπω. Ή γαμάτο. Μαμάδες και λέει το παιδί μου σήμερα έκανε αυτό. Το παιδί μου σήμερα έκανε... Και κάνουν κάτι πολύ κουλά. Πολύ αστεία. Εγώ στην αρχή δεν ήξερα πώς λειτουργεί το TikTok. Και απλά είχα το χωριού και έκανα έτσι scroll και ό,τι μου βγαίνει. Δεν είχε, ας πούμε, το search που μπορώ να ψάξω, ξέρω εγώ. Νύχι γαλλικό με. Δεν ήξερα ότι κάνει search και τέτοια. Και στην αρχή λέω, τι είναι τώρα αυτό. Πού θα βρω τα βιντεάκια, δεν καταλάβαινα, ας πούμε. Mm. Και το είχα έτσι. Και μετά ότι μου βγαίνει 2-3 άτομα έτσι είχα ακολουθούσει. Τώρα δεν ξέρω πώς τους ακολουθώ. 200. Δεν ξέρω πού τα βρήκα και τα ακολουθώ αυτά τα άτομα. Ναι. Γιατί στην αρχική μου βλέπω 3-4 άτομα, κάτι τέτοια. Α, και η Πόπη μου αρέσει με τα ρούχα. Καλά, ναι. Γαμάτι, να μου έχει βγει αυτή. Τι, γαμάτι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ βλέπω κάθε μέρα. Βάζω και κάθε μέρα. Προχθές ήταν ένα πάρα πολύ αστείο και λέει. Όταν έρχονται στο μαγαζί. Και live που κάνει, το βλέπω. Πολλές φορές που κάνει το βράδυ. Α, ναι. Δεν έχω πετύχει live. Νομίζω μόνο. Σχεδόν κάθε μέρα. Όχι σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή, παλιά έκανε ένα στο τόσο. Τώρα έχω πετύχει δύο, νομίζω. Ένα, δύο. Χθες πάλι έκανε. Νομίζω και προχθές που πότε ήταν που καθάριζα, πάλι έκανε. Αλλά συνήθως δεν την πετυχαίνω γιατί είμαι στη δουλειά. Είμαι στη δουλειά ή ξέρω εγώ τι κάνει 12 η ώρα που εγώ τρώω. Όχι, δεν το βλέπω. 12 το βράδυ τρως. Το, ναι, ναι, το βράδυ. Ναι. Α, καλά. Μέχρι να το μάθω, μέχρι να εγώ σχολάω 10. Ναι. 11-12 αναγκαστικά τι κάνω. Αφού με παίρνει ώρα. Πότε να πάω στη δουλειά. Για δεν σε εξυπηρετώ. Αφού έχω λίγο το βραδινό μου. Και προχθές κάνει ένα και λέει. Όταν έρχεται ο πελάτης και ζητάει τον υπεύθυνο. Την υπεύθυνη του μαγαζιού. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και του λένε εκείνη υπεύθυνη. Ναι. Και έρχεται και δείχνει αυτήν που κάνει TikTok. Και καλά, χορεύω κάπου. Πού χάσα. Όχι, ρε. Πού είναι ο υπεύθυνος. Δείχνει. Και άλλη χορεύει. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, γεια σας, ναι, πείτε μου. Κάπως έτσι. Το έκανε μόνο με μουσική. Ναι. Δεν το έκανε με σκετσάκι. Το έκανε με μόνο μουσική, αυτό που. Ναι. Καλά, περιμένεις τον υπεύθυνο να έρθει εγώ μια σοβαρή να πει πείτε μου. Η άλλη είναι πίσω και... Κάνει βιντεάκια, περνάει κόσμο στη βλέπει, χορεύει και κάνει. Πού τώρα? Τι τώρα που κάνει TikTok, δεν το έχεις πολλές φορές. Αλήθεια. Φαίνεται φάτσα της. Α, ναι. Γιατί ξέρω εγώ σκύβει, κάνει κάτι έτσι. Α, ναι. Ναι. Δεν το έχω δει. Το έχει πει. Το έχει πει κιόλας. Μην το γυρίζεις. Αυτό τώρα βγήκε στραβό. Μην το γυρίζεις το χέρι σου. Γιατί το κάνεις έτσι.
Γιατί έτσι είναι η σωστή. Όχι, η σωστή είναι έτσι, ευθείο. Στραβά δηλαδή. Τώρα το έχει κάνει στραβά. Έτσι, ευθείο. Έχουμε πολύ ώρα ακόμα. Όχι, γιατί. Γιατί είναι 12 και εγώ 2 δουλεύω. Όχι, όχι. Το γαλλικό ξύσαμε. Το γαλλικό είναι. Και το... Και απλά θα το ρίξω από πάνω. Ναι, και το top. Και το γκλίτρι και το top. Το. Τι θα φάτε. Μου ξέρω να μαγειρέψω τώρα. Ναι, δεν ξέρει. Δεν πειράζει. Άμα δεν προλάβω, δεν θα φάει. Θα βρει κάτι. Α, εσύ θα φας όμως. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κανένα ντάκο. Α, κάτι απλό. Ναι, κάτι απλό κάνω κάθε μέρα. Βαριέμαι εγώ. Γιατί ήδη κάνω στο Μάνο μαγειρευτά. Ναι. Και βαριέμαι. Τι να μαγειρεύσω, εγώ κάθε μέρα να μαγειρεύω. Και επειδή άμα μαγειρέψω, πάω να πω τι γάνει, τι πατάτα, άστο βραστή. Τι γάνει το αυγό, όχι άστο βραστό. Ναι. Κατάλαβε. Τα σκέφτομαι όλα έτσι και εν τέλει δεν κάνω φαγητό γιατί όλα βραστά είναι. Τι θα κάνω. Ναι, ναι. Θα βράσω και εντάξει. Ναι, ναι. Μπορεί να φάω, έχω λίγο φέτα, οπότε μπορεί να... Μπορεί! Είναι ίσα? Είναι ίσα? Όχι. Ναι. Μπορεί να κάνω λίγο ντάκο, που μου άρεσε τις πράγματες, το σκέφτηκα. Είχαμε μια μαλακή ντομάτα, 2-3 μαλακές, μισές είχαν μαυρίσει, ξέρω εγώ. Και λέω, άμα μαλακή ντομάτα, τι να την κάνω. Όλοι. Όχι, εντάξει, ναι. Και το έκανα και μ' άρεσε, μου είχε λείψει. Τα άκουσα, είχα πολύ καιρό να φάω. Και μπορεί να κάνω κανένα τέτοιο. Μόνο με το κάνω ομελέτα. Έτσι και ότι με... Γιατί έχουν μείνει δύο λουκάνικα. Λέω χθες, σκέψου τι θα φας αύριο. Λέει δεν ξέρω. Λέω εντάξει, μια ομελέτα με σκέτη με λουκάνικα, δεν μπορεί να μην προλάβω. Οπότε αυτό το βάζω και ψήνεται και τέλος. Ετοιμάζομαι εγώ, ξέρω εγώ. Κατάλαβε. Ας το φούρνο το κάνει. Όχι, στο τηγάνι. Εννοώ ότι το κόβεις, ξέρω εγώ τελικά και τα βάζεις μέσα και τελείωσε. Δεν έχει μια. Ναι. Ξέρω εγώ μπριτζόλα. Τη βγάζω από εκεί, την πλένω, τη βάζω μουστάρδα, τη βάζω αλά, τη βάζω όλα αυτά. Κόβω την πάτα. Δεν έχει προετοιμασία. Ναι. Το κόβω, το πετάω εκεί στο τηγάνι και βγήκε, ξέρω εγώ. Ναι, δύο λεπτά. Αύριο είναι Πέμπτη. Ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τις χάνω τις μέρες άμα δουλεύω. Γιατί δεν κοιτάω τι μέρα είναι σήμερα, κοιτάω τώρα τι θα κάνω, τι κάνω τώρα, μαγειρεύω, τώρα πάω δουλειά, τώρα και δεν κοιτάω μετά τι μέρα είναι, δεν ξέρω. Τη μέρα του ρεπού τη θυμάσαι όμως. Ναι. Του ρεπού. Ναι, γιατί λέω μετά, λέω ας πούμε τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη. Αύριο έχω ρεπού. Ναι, τι μέρα είναι σήμερα, τις άλλες δύο μέρες έχω ρεπού. Πότε έχεις. Σάββατο. Α, ωραία μέρα. Ναι. Και Κυριακή δουλεύεις. Ναι. Και μετά Δευτέρα πάλι ρεπό. Ου, ωραίο. Είναι σαν και Κυριακή να έχεις, γιατί... Όχι, γιατί Κυριακή έχει κόσμο. Α, ναι. Αλλά, ναι, αλλά... Αυτό λίγο, λίγο αυτό. Το δεξί. Λίγο, ναι. Αριστερό είναι αυτό. Α, ναι. Δικό μου δεξί. Ναι. Πώς το λένε. Εντάξει. Ναι. Έτσι θα είναι τώρα η βάση. Ναι, ωραία είναι. Ωραίο, ε. Ανακουφιστικό, ε. Ναι. Και εμένα μου ανακουφίζει πάρα πολύ. Αρέσει. Επιτέλους, είχαν αρχίσει και πονούσανε, μπορούσα. Ναι ρε, μα είχαν κατεβεί πάρα πολύ, γι' αυτό. Ωραία, και τώρα το French. Ωραίο είναι. Τυρί, τυρί. Α, έτσι τόσο γαλακτερό. Ναι. Τι νόμιζες? Πιο οπακ. Πιο? Οπακ, πιο οπακ. Πιο... Πιο ροζ φούξιο. Όχι, πιο baby pink. Όχι baby.
Πώς να σου πω. Όχι τόσο, τόσο άσπρο. Ναι, όχι τόσο διαφανιζέ. Ψηλά το θες, ε. Ότι είναι πιο ωραίο. Δηλαδή, ότι είναι πιο ωραίο. Βασικά, επειδή έχει το glitter, μην είναι και τετραγωνέ πολύ. Ενώ μην είναι το μισό, μπες το μισό, έτσι και όλο glitter μετά. Να είναι μικρή γραμμή για να επειδή θα έχει glitter. Πιο λεπτή. Ναι, ναι, επειδή θα έχει glitter, γιατί μετά θα βγει πολύ τετραγωνέ, νομίζω. Okay, λίγο πιο κοντό από αυτό που το κάνω συνήθως. Εντάξει. Και εμένα μη λεπτή μου αρέσει όταν έχει κάτι πάνω. Επειδή έχει πάνω κάτι, μετά θα φαίνεται πολύ ένα, ναι, 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 και ένα ναι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα εδώ. Να, τώρα είναι, βλέπεις πόσο χοντρό είναι από κάτω. Okay. Συνήθως είναι πολύ λεπτό. Α, κατάλαβα. Μην τεραίνει, πώς να το εξηγήσω. Ναι, μου τρώω στο τζέλ, κατάλαβες τι εννοώ. Για να ισιώσει όμως. Δεν με φαίνεται... νοιάζει, γιατί με ενοχλεί εμένα εδώ, με ενοχλεί okay. Μπαίνει στο δέρμα, δεν πρέπει να εξηγήσω. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι, 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 κατάλαβα, εντάξει. Ε, θα μου το λες. Δεν προλαβαίνω. Να μου το πεις. Ναι. Εντάξει, τώρα που μου το έπεισε από πριν, δεν θα το θυμάμαι. Ναι. Αλλά... Τώρα που δεν θα το θυμάμαι. Ναι, πήγα να σου πω θα το θυμάμαι, αλλά δεν θα το θυμάμαι. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Εδώ καμιά φορά ξεχνάς να μου κάνεις χοντρότερο νύχι. Ναι, σχεδόν πάντα. Τώρα δεν το ξέχασα, είναι χοντρά. Μ' αρέσει αυτό που έχει βγει τώρα και είναι έτσι πάνω το... Πάνω. Τι πάνω? Πάνω η γραμμή. Πολύ πάνω. Α. Δηλαδή ανεβαίνει από το πλάι. Δεν κάνει elongate. Ναι. Δεν είναι αυτό που καταλήγει... Ξέρω εγώ εδώ. Ναι. Κατάλαβες. Πιο ωραίο, ναι. Τι έπαθα. Σας να κάνω γαλλικό. Βαρέθηκα να ζωγραφίσω με το φτελάκι, πάρτο. Ναι. Μήπως θα το λεπτεί αυτό κι άλλο, πιο χαμηλά. Είναι λίγο χοντρή. Μόνο τι είναι αυτή η μύγα. Μ' άρεσε. Εντάξει, ναι, για να ταιριάξει με τα άλλα. Αλλά αυτό νομίζω ότι θέλει ένα κλικ πιο πάνω. Για φέρε. Ένα τσίκι, ρε παιδί μου, γιατί μου φαίνεται πολύ χαμηλό. Εντάξει. Δεν τον πόλυπα τέτοιο γιατί... Τόσο. Ναι ρε παιδί μου, έτσι λίγο. Ή λίγο ακόμα. Όχι, 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 όχι. Όχι, καλά, εσύ ξέρεις. Ωραία. Και βάζω γκλίτερ. Ναι. Κάτι έτσι. Δεν θα το κάνεις, δεν θα το βάλεις... Να είναι όλο το χρώμα. Τι αυτό δεν έχει πολύ χρώμα εδώ. Δεν έχει να κάνει αυτό, μπει το γκλίτερ. Α, δεν φαίνεται. Δεν μας νοιάζει. Όχι. Φέρε. Ναι, βρε, εντάξει. Φέρε. Άνοιξε τα έτσι σαν αυτό. Δεν είναι πολύ γαμάτο. Oh my god, oh my god. Τι σ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το γκλίτερ. Στο είπα. Στο φωτίν ωραίο. Είδες τη φωτογραφία καμιά φορά χάνει. Δεν ήταν καλή φωτογραφία γι' αυτό. Δεν βγήκε έτσι όπως έπρεπε. Δεν είναι πολύ birthday nails. Ναι. Και wedding θα έλεγα. Ναι, και wedding. Γίνω το λίγο έτσι. Και το μεγάλο δώσουμε. Και ωραίο εναλλαγή θα ήταν matte. Όπως είναι τώρα. Ναι, δηλαδή, μάτ το κάτω και... Μάτ τα νύχια. Ναι, και αυτό το glitter. Πολύ ωραίο, ναι, ναι.
Καλά, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, θα γίνουν χάλια. Ναι, και λέω. Το γαλλικό τώρα είναι επίφοβο, αλλά. Δεν νομίζω, καλό. Γιατί είχε από πάνω το γκλίτερ και το προστατεύει κάπως, είναι πιο χοντρό. Πολύ. Δεν χρειάζεται να κάνεις τρώσεις. Ενώ το ναι, άσπρο κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Απλά να υπάρχει κάτι από κάτω. Να φαίνεται ότι για να ασπρίσει, γιατί αυτό παίρνει ναι. το χρώμα του από πίσω. Α. Για να γίνει άσπρο το γκλίτερ. Καταλαβαίνετε, ναι. θα βγαίνει ρόζ αν σου βάζα clear. Ναι. Α, και αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Ροζ. Ναι. Ροζ με ροζ. Εγώ σύνομιζα ότι θα και να είναι ροζ, κατάλαβες, να είναι ροζ η γραμμή με ροζ. Ναι, α, ναι. πολύ ωραίο. Και μην ακουμπήσεις κάτι μετά. Σακ. Όχι, αφού είναι ανοιχτό. Τι να ακουμπήσω. Είσαι εκπαιδευμένη. Ναι, μην νομίζω ότι όλοι το έχουν δεδομένο αυτό. Τι λέει, άλλη μπήκε στη λάμπα, εντάξει, έφτιαξε. Ξέρεις, νομίζουν ότι επειδή στεγνώνει, ότι δεν κολλάει από πάνω. Κολλάει, αφού δεν είσαι τοπικό. Πες μου το. Ναι, μα δεν το ξέρει ο άλλος αυτό. Πού να ξέρω στα βήματα, ρε. Και τι είναι, σου λέει αυτό, στεγνώνει στη λάμπα. Δηλαδή, ναι. άμα το μανό π.χ. στέγνωνε ναι. στη λάμπα, ναι. δεν θα χρειαζόταν το coach. Σε κάθε στρώμα δεν μπορεί να τα αγγίξει. Ναι. Οχ. Το παιδί σου μιλούσε το άλλο παιδί. Εγώ μιλούσα εδώ μεταξύ. Ναι. Πάλι με κράζετε. Όχι. Δεν μου πει τίποτα. Και καλά. Εγώ. Εσύ για το ματίνι είναι ρε. Ένα μικρό σοκολάκι θα σου βάλει. Ναι. Και εγώ με το πατίνι μου. Ναι. Με τις δύο τσάντες τι. Πάω λίγο, δεν παίρνω πολλά γιατί δεν μπορώ. Και καταλήγω αναγκαστικά γιατί παίρνεις ένα μαρούλι να πάρεις, μια ντομάτα, ένα τέτοιο. Τελείωσε. Δύο σακούλες βγαίνουνε. Ποτέ δεν το παρατηρώ, το συνειδητοποιώ ότι είναι δύο σακούλες. Και εν τέλει πάω να τα πάω στο ταμείο, τα έχω πληρώσει. Και βλέπω ότι είναι δύο σακούλες που κοντεύω να σβολωθώ. Κοίτα να κάνω, μετά τις παίρνω. Θα παίρνεις από πριν τη σακούλα την οποία σου αντέχει και δεν όσα. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί λες να πάρω δύο-τρεις ντομάτες, δύο-τρία αγκούρια, ένα μαρούλι, ένα ξέρω εγώ σπανακόριζο. Ένα, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, σε βλέπω στο TikTok και λες κάθε μέρα. Σήμερα φτιάξω μπάμιες. Σήμερα ρακά. Σήμερα φακές. Λέω μάλακα, αυτή δεν πει να τρώει ποτέ κάτι ωραίο. Όλα είναι κάθε μέρα μια σκαρφίλα. Δηλαδή είναι βασανιστήριο η κάθε σου ημέρα. Όχι, δεν κάνουμε. Φασολάδα σήμερα. Αύριο. Μπρόκολο. Φασολάδα. Και ρεβίθια κάνουμε. Ναι. Έκανα και φαγές παλιά, αλλά μία φορά δεν τις πέτυχα και μου είχε μείνει η γεύση, ήταν μια ιδέα. Ντομάτα δεν βάζεις. Κάτι δεν έγινε. Όχι, δεν ξέρω. Είχε μία γεύση χώμα. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ενώ το έκανα κάθε φορά τις φαγές το ίδιο πράγμα. Έβγαινε ωραία. Έβγαινε νόστιμη, έκανα το ίδιο πράγμα και έβγαινε νόστιμη. Και... Οι φαγές θα φταίγανε, ρε. Μάλλον. Τέλος πάντων, και φοβάμαι και δεν έχω πάρει. Τέλεια, ξέχασα να βάλω βιντεάκι με τον Peter. It's amazing. Θες να κάνεις λίγο τη μουρή της fantastic. Ναι. Για να το βγάλω για το υπάρχει μία πιθανότητα να μην ήταν on focus αυτό που κάναμε όλοι σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Να κάνω και καλά τους κάνω. Ναι, ότι μου ρίχνεις το glitter σε έναν ήχη. Στο τελευταίο, για να φαίνεται πιο realistic. Ναι, ναι, έλα. Εντάξει. Τον τάξη ακούσει κι άλλα, δεν πειράζει. Και... Τι έλεγα. Και ναι. Αχ, μου τα είναι λίγουλικά. Και τέλος πάντων, συμπάθηκα και το βαρέθηκα κιόλας γιατί κάναμε στην αρχή φακές συνέχεια. Τώρα που το κάνω έτσι, βράζω 10 λεπτά, ξέρω εγώ, τα ρεβίθια και φεύγει αυτό που έχει το έξτρα του. Σε μια ώρα είχαν βράσει, ήταν και μαλακά. Επίσης, τα βάζω 24ωρο αντί για 8ωρο. Πού στο νερό. Ναι. Με πόσιμο νερό, 10 κιλά νερό, δηλαδή παραπάνω από... σε ένα πολύ μεγάλο μπολ. Ναι, γιατί ρουφάνε νερό και έχει κι άλλο να ρουφήξεις και δεν το ξέρεις, οπότε δεν παίρνει όλο το νερό που είναι και δεν μαλακώνουνε. Και μου βγαίνουν μετά σε μια ώρα και μαλακά και πολύ ωραία. Ωραία. Ναι. Δεν τρώω ρεβίθια, δεν το περίμενα. Ναι, εμείς τρώμε μία μέρα φακές, μία μέρα ρεβίθια. Και όλες τις άλλες μέρες κάνω κρέας και εγώ τρώω κάτι άλλο. Ναι. Okay. Ναι. Ψάρι δεν τρώει ο Μάνος. Και τέτοιο. Κάνα σπανακόριζο, αυτό το έτοιμο παίρνω. Σιγά μην κάθομαι να κάνω σπανακόριζα. Ναι. Ναι. Τι άλλο τρώμε. Τέτοια μεσημεριανά, κατάλαβες. Ποτέ εγώ. Ναι.
Πρέπει να τα ψήσω για να τα κάνω. Πότε ναι, το βράδυ να ψήσω αρακά, δεν το κάνω. Ναι, τις προάλλες έκανα αρακά, ας πούμε. Mm. Φάγαμε αρακά. Λέω, εντάξει, δεν μπορώ να τρώω κάθε μέρα τα ίδια. Ας φάω και κάτι άλλο, ας φάω αρακά. Είναι πολύ ελαφριά και ο Μάνος είναι σαν να τρώει σαλάτα και πεινάει. Και δεν τα πολύ κάνω, γιατί και εγώ δεν είμαι του λαδερό. Δεν θέλω να φάω λαδερό, θέλω να φάω υγιεινό, ας πούμε. Mm. Οπότε δεν το κάνω. Μαλά, λες να είναι εγώ το focus όλο. Δεν βλέπω καλά τώρα τι γίνει εδώ. Εγώ έτσι πως το έβλεπα, μου φαινόταν focus. Α, καθαρό και έβλεπα, ας πούμε. Βάλτο. Μην το κάνεις έτσι, ευθείο. Πώς. Α, έτσι το κάνεις. Έτσι το κάνω. Νόμιζα ότι σηκώνεις, να μην το κάνεις έτσι. Όχι, έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Έτσι μπαίνει, αλλιώς δεν μου ψήνονται καλά τα πλήμα. Ναι, όχι, καλά. Ναι, αυτό που έκανες καλό είναι. Δεν είναι τέλεια. Ναι, πάρα πολύ μου αρέσουν. Καμία σχέση με τη φωτογραφία. Ναι. Και τι έλεγα. Ναι, τέτοια κάνω. Εγώ συνήθως μαγειρεύω για να τρώω και διαφορετικά. Μια φορά την εβδομάδα μαγειρεύω. Εντάξει, γιατί ο Γιάννης τρώει φουντούνι το βράδυ. Ο Μάρκος δεν τρώει ποτέ φουντούνι το βράδυ. Θέλει κρέας. Άμα κάνεις άλλο φαΐ δεν χορταίνει. Ο Γιάννης μπορεί και να μην. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε να έχει κάτι. Αν έχει τα φα... Δηλαδή, άμα του πω θα σου φτιάξω μια μπριζόλα, εντάξει. Αλλά μπορεί να έρθει, ας πούμε, 2 η ώρα και να μου πει δεν μπορούσα να φάω. Ναι. Ή 1 η ώρα και να μου πει δεν μπορούσα και να μην το φάει. Ναι. Ή να πει τελικά έφαγα στη δουλειά, κάνανε κάτι λάθος και το έφαγα. Δηλαδή, δεν είναι πάντα στάνταρ το πρόγραμμα αυτό που είναι να. Δηλαδή, πολλές φορές κάνω κάτι και δεν το τρώω και το πετάω και το λυπάμαι μετά εγώ. Ναι. Δηλαδή, προτιμώ καλιά να φάω ένα αυγό παρά να πετάξω, να φτιάξω ψητό και μετά να το πετάξω. Ναι. Το βράδυ εμένα μέσα να τρώω φαΐ, δηλαδή κανονικό. Ναι. Και εγώ προσπαθώ να μην τρώω, αλλά άμα κάνω κάτι που είναι π.χ. τις προάλλες έκανα πατάτα σαν τηγανητή για να φάει και ο Μάνος και το κρέας δίπλα, έβαγα κι εγώ ας πούμε. Άμα είναι όμως να κάνω κάτι έξτρα για μένα φαγητό δεν κάνω. Mm. Δηλαδή δεν τα κάνω για μένα, ξέρω εγώ σούς τρώω. Δύο φορές το βαλές. Δεν θυμάμαι. Δεν πρέπει να θυμάσαι όμως, γιατί ήταν στο 30. Ναι. Είσαι housewife life τώρα. Ω, άστα να πάνε. Μα γι' αυτό θέλω δύο ρεπό, δεν προλαβαίνω, ωραία. Τις προάλλες, κάνω το πρωί, είχε τύχει και είχε φαΐ. Βάλω το άλλο χέρι, το άλλο χέρι βάλω. Και κάνω, είχε φαΐ και κάνω τις δουλειές και λέω, ωραία, μεθαύριο στο ρεπό μου δεν κάνω τίποτα. Ούτε καν. Μπορεί να λες του Μάνου να αναλάβει μία μέρα αυτός να μαγειρέψει. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα κάτι τυχαίνει. Mm. Ξέρω εγώ σήμερα έχω Vodafone. Σήμερα με παίρνουν τηλέφωνο. Με παίρνουν τηλέφωνο και πρέπει να κατέβω τράπεζα να κάνω κάτι. Κάθε μέρα κάτι γίνεται, ας πούμε. Σήμερα είχε καλά, να πληρώσει. Αλλά δεν τα έκανα και πολύ πολύ χοντρά, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Καλά είναι. Σήμερα είχε να πληρώσει ένα λογαριασμό. Τι να μαγειρέψει. Κατάλαβα. Και δεν έχει και ρεπό αυτός, οπότε αυτό είναι το ρεπό του. Η μισή μέρα που έχει να. Που έχει να, ναι. Αν τύχει να μην να κουρευτεί, εξυριστεί, ας πούμε. Ναι. Το βράδυ καθαρίζει το βράδυ αυτό τα ρούχα. Τα ρούχα, τα πιάτα. Τα πιάτα. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Να κάνει κάποια δουλίτσα. Ναι. Και τα σκουπίδια βγάζει. Αυτό είναι το τσόρ του. Κάθε μέρα αυτό. Φέρτο. Το άλλο. Μην το βάζει, εντάξει. Α, δεν χρειάζεται. Απλά αυτό επειδή δεν το είχα δει, τι είχε κάνει. Ασούρε μου, τι κάνεις! Πού είσαι! Όπα, κουτούλησε! Κανέβηκε! Κίτρινε λεμόνι! Σήμερα έντρομα! Κύριε! Τι είναι σήμερα! Τετάρτη είναι! Α! Κι άμα σου πω είναι καμοδάλα, δεν γίνεται! Ντοματόσουπα! Και κουβελιάζαν πια και λέγανε! Έτσι πως θα έχεις, ωραία είναι! Ναι! Περιμένω! Από κάτω θα πας να πάρεις ντοματάκια! Γιατί το λέγαμε! Είναι αυτό.